Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στη συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από την οικολογική κίνηση Πάτρας με την συνδρομή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Ανακυκλώνω στην Πηγή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό νέο γεγονός καινούριο. Για πρώτη φορά συνεργάστηκαν δύο οργανώσεις, η οικολογική κίνηση Πάτρας και η Ανακυκλώνω στην Πηγή, που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Αυτό είναι ένας πολύ καλός ιονός για την αύξηση της ανακύκλωσης με αφορμή καταρχήν τις ηλεκτρικές συσκευές. Μπορεί να επεκταθεί και στις συσκευασίες και στα τηγανέλαια, ώστε να αυξηθεί το δραματικά χαμηλό ποσοστό της ανακύκλωσης στην πόλη μας. Η διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί σε λίγους μήνες. Οι πολίτες καταρχήν έδειξαν πάρα πολύ μεγάλη προθυμία να φέρουν, γιατί έφεραν δύο φορτηγά σε αντίθεση με πέρσι που έφεραν μόνο ένα φορτηγό, ηλεκτρικές συσκευές στο πάρκινγκ Καλετζιώτη. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι υπάρχουν πληθώρα τηλεφωνημάτων ώστε να πάει η Ανακυκλώνω στην Πηγή στα σπίτια να παραλάβει μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, και αυτό είναι πολύ θετικό και νομίζω ότι αξίζει ένα μπράβο στον πατραϊκό λαό που έχει αυτό το αίσθημα του ότι είναι κρίμα να πετιώνται τα πράγματα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν δυστυχώς πως υπάρχει μεγάλη μείωση της ανακύκλωσης στην Πάτρα. Νομίζω ότι τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν είναι αποκαρδιωτικά πραγματικά και δυστυχώς δείχνουν και την πτωτική τάση της ανακύκλωσης στην πόλη, πράγμα το οποίο όμως φαίνεται ότι δεν ταρακουνεί τους υπευθύνους.